Εδώ φαίνεται η κρίση, η λεγόμενη. Εμείς κυρίως κινιόμαστε σε άλλες χρονιές, ναι μεν και από τον τουρισμό, αλλά και από την τρίτη ηλικία. Η τρίτη ηλικία, λόγω μείωση συντάξεων και προς το ΖΙΝ για να πάρουν οι άνθρωποι, δεν τους περισσεύουν λεφτά για να πάρουν κάποιο ταξί. Μπορεί να θέλουν οι άνθρωποι, αλλά δεν έχουν τα λεφτά, τα απαιτούμενα, να τους περισσεύουν για να πάνε στην Αγία Μαργέλα. Φέτος είναι πολύ μειωμένη η κίνηση και όχι γενικά στα ταξί, γενικά σε όλα και στα μαγαζιά και στις καφετέρειες και στα τουριστικά θέρετρα παντού. Όταν πάτε είναι, συναντάτε το φαινόμενο να μην υπάρχει κόσμος. Και αν έρχεται λίγος κόσμος στο νησί, αυτό κυρίως συγκεντρώνεται στα χωριά και μένει εκεί, μέχρι εκεί. Παραπάνω δηλαδή, άντε να δεις λίγο κίνηση καμία Κυριακή, και αυτό με το ζόρι. Τώρα για το θέμα μας, για τα ταξί. Τα ταξί έχουν, όπως βλέπετε, στην πλατεία είναι πολυάριθμα. Η δουλειά μας έχει πέσει στο 70%. Δεν κινιόμαστε καθόλου, εξών από κάτι κοντινά που κάνουμε και πάμε κάποιους ηλικιωμένους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Όσο πάνε δηλαδή κάθε χρόνο γίνονται και χειρότερα. Τα προβλήματα στα οικονομικά των ταξί, τα έχουμε ξαναπεί, είναι τεράστια και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα είμαστε και εμείς σε μεγάλη αφισβήτηση να δούμε τι θα γίνει. Κοιτάξτε να δείτε, προ 2-3 χρόνια υπήρχε ταξί που είχε και ακόμα και 3 δρομολόγια για να πάει στην Αγία Μαργέλα. Όχι όλα βέβαια, αλλά υπήρχε ταξί που μπορούσε να κάνει και 3 δρομολόγια. Φέτος δυστυχώς ούτε ένα δρομολόγιο δεν μπορούμε να προσελκύσουμε, και αυτό το έχουμε φέρει, ας πούμε, σε πολύ χαμηλό κόστος. Δηλαδή το έχουμε 80 ευρώ αλέ ρετούρ, ας πούμε, να σας πω και την τιμή. Και αυτό να περιμένουμε και μία ώρα πάνω, να κάνουμε μία ξενάγηση, να πάμε στα Αγίασμα και όλα αυτά και να έρθουμε και κάτω. Πιστεύω ότι είναι μια πιο καλύτερη τιμή, δεν γίνεται, ας πούμε. Γιατί σχέση με άλλες χρονιές, και πέρσι η ίδια τιμή ήταν. Από τότε που το τιμολογιακό καθεστώς έβαλε λίγο απάνω, και αυτό που έβαλε απάνω ήταν το ΦΠΑ που μας έβαλε το κράτος, το τιμολογιακό καθεστώς ήταν 80 ευρώ. Δηλαδή πριν 2-3 χρόνια ήταν στα 60 ευρώ. Αναλόγως, ας πούμε, τι τιμολογιακό καθεστώς έχουμε, βάζουμε και την τιμή. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε καλή τιμή για να έχουμε και απήχηση και στον κόσμο, να κάνουμε και εμείς κάτι ώστε μπορούμε να είμαστε ανταγωνίσιμοι για να μπορούμε να ζήσουμε και εμείς. Βάσει και της πολιούχου μας, της Αγίας Μαργέλας, αλλά και της δουλειάς μας.